Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώ ήρθατε στου τρει στον αέρα. Άλλο ένα zoom call με του τρει στον 1, γιατί ο ένα από αυτού, ο Δημήτριο Μαλά, βρίσκεται στο Las, βρίσκεται στο Las Vegas ε, για το συνέδριο τη Amazon και των Amazon Web Services. Τη ναι. Amazon Web Services, ναι, ακριβώ. Ναι, το Reinvent το βλέπετε για από πίσω. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλου μα παρακολουθούν μα ακούνε και πλέον έχουμε και Spotify βίντεο, έτσι δεν είναι Κώστα. Όχι. Oh, Μπορείτε yes. να, μπορεί να μα βλέπουν βίντεο και στο Spotify. Mm -hmm. Ναι, είναι Vegas Vegas. Ναι, όπω το βλέπετε, Amazon Reinvent ναι, είναι το μεγάλο event τη AWS. Απλά την ώρα που κάνουμε γραφή, δευτέρα, μάλλον σα τι είναι, Δευτέρα βράδυ αργά, εδώ είναι Δευτέρα πρωί, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Δηλαδή τα κοινότητα είναι πιο αργά, οπότε την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, mm -hmm. θα έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και από την Ελλάδα και για όλα, πολύ cloud. Λέει και ένα φίλο στα σχόλια, να τα πούμε. Μπορεί να, ότι... Πω... μα κοιμήσει πολύ άνετα στο επόμενο επεισόδιο, μην ανησυχεί. Ναι, ναι, ε... δεν ανησυχώ. Απλώ να πούμε κάτι. Ότι έχουμε μαζί μα κόστη τερά και τον Τίμπο Κουρεμένο, ο οποίο. Καλημέρα, καλημέρα κάνουμε... και καλή βραδιά. Την ώρα που κάνουμε εγγραφή, άρα τεστ για όσου μπουν και θα παρακολουθήσουν το επεισόδιο από Τρίτη, η Δεμέτρια. Ευχαριστώ παιδάκια. Ναστε καλά. Ναστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που το θυμηθήκατε. Να σε χαιρόμαστε. Το μας το βγάλει το facebook. Μην ε, ανησυχεί αυτό ακριβώς. Και απορώ πού το βρήκε το facebook. Αυτή ήταν η απορία μου. Ναι. Δεν το έχω βάλει. Ναι, ναι, μόνο Αλλά... Βε... το μπήκε. Τι λες μωρέ τώρα και εσύ είπαμε. Υπάρχουν και ωραία. Δημήτρη, ναι. τι καιρό, τι έχεις στην Αμερική. Ε, έχει λίγο καλύτερα από την Ελλάδα, θα έλεγα. Το Las Vegas, δηλαδή, έχει γύρω στους 12-13 βαθμούς. σήμερα mm. δεν είναι πολύ καλά, κάνει κρύο. Mm. Σύγχρονα την έχει. Εντάξει, Έλα. είναι, είμαστε τίγκα στα... Θα πω λένε. Ωπα, στα. στα. Δημήτρη, τίγκα... ποια. Τα τυχερά παιχνίδια, κουλοκύριδε και όλα αυτά. Α. Ah. Όπου παιδιά έχω να πω ότι το εξή το ρεπορτάζ είναι ότι έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά. Δηλαδή, ήμουν πριν έκανα μια βόλτα και είδα το εξή εξωφρενικό που δεν το περίμενα. Είναι εκεί πέρα που είναι Blackjack, και έχει πάνω από την τύψη τον τύπο που κάνει που μοιράζει, έχει κάμερα και αυτό συνδέεται με όλε τι θέσει γύρω-γύρω και μπορεί να βάζει ηλεκτρονικά τα μπέτζ, δεν πετά τι μάρκε. Βάζει ψυχή, έχουν σαν ψυχή. Δεν το έχω δει Άζεις... τους... ε, αυτό. Δεν, ξέρω αν είναι καινούριο, αλλά είναι πολύ. Τους... Ακόμα και ρουλέτα έτσι. Δηλαδή, γιατί να δηλαδή, δηλαδή, ρουλέτα... δηλαδή, στο ναι, Βενέσια. Στο Βενέσια. Στο Βενέσια. Okay. Ναι. Εντάξει. Okay. <σθέξια> δηλαδή, λέει. Εντάξει. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή όλα είναι, ψηφια... όλα είναι ηλεκτρονικά. Το οποίο δηλαδή, νομίζω ότι ναι. χαλάει τη μαγεία για μένα. Αλλά... Ναι, ναι. ναι εντάξει. Ε, παίξε τα χιλιάρικο για μα. Εντάξει, για την εκπομπή. Θα μου το αστείλει. Ε, όχι τώρα. Ε, στο, ε, στο, παίξε τα και θα στα δώσει. Καλά, εντάξει, οκ. Bitcoin, Κώστα, πήγε στο Binance, Όχι, δεν πήγα, δεν πήγα. Πού είπατε ότι είναι χαμό, όχι ότι εγώ πρόλαβα, αλλά πού είπατε ότι είναι χαμούλη. Α, πες προς τα μετά. Ωραία, πάμε σχόλια. Πάμε σχόλια, ναι, λοιπόν. Από το Ευνησόμνια, εντάξει, νομίζω, κλασικά και... Τέτοιο που μιλάει για τον Αντένα Πλαστ, εντάξει, ο Φρέσια... Ναι, θα μιλήσουμε μετά. Ναι, θα μιλήσουμε ο Φρέσια είναι φοβερό. Τέρμα Αντένα κατά την κυρωμή, τέρμα Αντένα στην <σίσεις> αγώνα. Εντάξει, παιδιά, έχει πέσει γέλιο. Εγώ τα έλεγα την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Ο, ο Βάλαντ SK με τη μικρή διευθύνση στα smartphone μπορεί να γίνει δεικτικά σου αν 25 μισθώματα, <σίσεις> τα οποία προσμετρούνται και τα δύο μισθώματα εκεί που έχει ήδη καταβάλει. Καλή λεπτομέρεια να την ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα, στα, σχόλια από το YouTube. Ο Thresh, η ADSL από μόνη την έχει συμμετρικέ ταχύτητε.

ο Αντένα έχει βγάλει την πλατφόρμα στον αέρα από τον Απρίλιο και δεν θεώρησε σκόπο να κάνει έστω ένα αγώνα με την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Δεν Δευτερετής... <συσχελίδι> Θα πούμε μετά. Δευτερευτή και τη πληροφορική μπορούσε να τεκμηριώσει ότι υπό αυτέ τι συνθήκε είναι απίθανο η πλατφόρμα να δουλέψει σωστά. Ο Δημήτρη έχει γνωρίσει ότι η κοντζάμα μα τον να μεταδώσει πριν σύζο ματ τη κλινάκα στο NFL και κατέβασε όλη την βαθική τη ομάδα για τη μετάδοση για να δεστάσει τι πραγματικέ συνθήκε ότι όλα δουλεύουν σωστά εν ώψη έναρξη τη regular season. Δεδομένου ότι το αθλητικό δυναμικό του αντένα απλά είναι περιορισμένο και το πάντα σημαίνει ότι το δευτερικό αστυνομικό καναλίνο ήταν εξ μονόδρομο, ο αντένα έπρεπε στον Τίνη να ζητήσει από πιο αστυνομικό επέλεγε να του δώσει παρέλειψη μεταδόση κάποιου προαθλήματο για μια μικρή περίοδο για να τι χρησιμοποιήσει ω τέσσερι κυβέρνηση για να διορθώσει την πάση στην πλατφόρμα. Γι' αυτό το σοβαρό θέμα νομίζω ότι θα πρέπει να έχει αρκετή εγγύα κριτική στον αντένα, εγώ το είχα κάνει, ενώ η δημόσια συζήτηση εξαντλήθηκε γύρω από το ύψο τη Να πω το εξή, ότι γιατί να δώσει τον αντένα κάποιο από του υπόλοιπου ε, αγώνε. Ένα. Δεύτερον, ο Αντένα και να δοκίμαται να κάνει ένα φιλικό παιχνίδι να μεταδώσει. Δεν είναι όπω είναι τα precision παιχνίδια του NFL που έχουν πολύ υψηλή θεαματικότητα. Δηλαδή και πάλι θα μπαίνανε 100 άνθρωποι. 100 άνθρωποι μπαίνουν, δεν έχει θέμα. Θα τα πούμε ούτε, μετά. Δεύτερον, θα... Αστένα. τα πούμε μετά. Ε, ναι, λοιπόν, να, απλώς να, τον πω, λέω. να, πω εγώ άλλα σχόλια γιατί δεν μπορώ να σα ακούω. Ναι. Με την ποιότητα αυτή. Λοιπόν. Ε, εντάξει, ε, εντάξει όλα εντάξει. τα θέλετε. Δημήτρη Σα από την Qualcomm μου φάνηκε πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση τη Orion Platformer, Next Generation Chipset Designs με Custom Core Designs από την Nuvia. Ε, ναι, αναλύει γενικότερα την υφάση, είναι τεράστιο το σχόλιο του Δημήτρη και είναι φοβερό. Ε, το έχω διαβάσει και πολύ ωραίε πληροφορίε, δεν τι ήξερα. Γενικότερα περιμένουμε να δούμε πολύ όμορφα πράγματα την Qualcomm ε, στο θέμα του PC. Μόλι υλοποιηθεί αυτή η λύση της Νούβια και για να αποτελέσει βασικά μια εναλλακτική στους M1, και M2 και M3, όταν βγει τη Apple. Ε, ναι, μιλά ε... κοντά στο μικρόφωνο, Κώστα. Μιλά στο ναι. μικρόφωνο, γιατί μιλάς στο μαγουλό σου. Μιλάει στο μικρόφωνο. Ωραία. Ο Νερφεντ Vins. Τα πάνδυνα περάσαμε όσοι είδαμε την εκπομπή μέχρι το τέλο. Εννοώ πολύ καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Ε, μ' αρέσει που ο Βεργέτης βιλέει σε κάθε that's what she said του τίμου, δυστυχώς. Ο ε, Κυριάκο Οικονομίδη, συμμετρικό ίντερνετ, ρωτάει ο άλλο και οπότε θα δούμε επιτέλου. Η Αλάν που έχω εδώ και πέντε χρόνια έχει συμμετρική και του λόγο δημοσιογράφη τεχνολογία. Ε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Παπα, το, και... το δημοσιογράφη, το δημοσιογράφη εντό εισαγωγικών και Κυριάκο, μάλλον δεν έχει καλά Μάλλον δεν μα έχει καλά Ναι, ναι, αλλά έχει άποψη αλλά ο Κυριακός Ναι, ναι, να αλλά δεν έχει πάσει ξανακούσει που τα λέμε για την Αλάν. <laughs> και την Αλάν ακούσε τώρα το φάτι και την Αλάν, δεν την λέει θα τους να μας απαντήσουν και τι κάνα εμένα. Την, <σχ> <αιμήν>. την <σχ> Αλάν, μεταξύ, γενικότερα, και γενικότερα το θέμα με το συμμετρικό ίντερνετ, το έχουμε αναφέρει σε πόσε εκπομπέ. Τέλο πάντων, ε, Δημήτρη Κουλαξινό, δείτε Τούλσα Κίνγκ, σταλώνε σε ρόλο παροπλισμένου μαφιόζου. Οκ. Okay. Πολύ καλό. ξέρω Α, τι? το ζήσει τιμό. Όχι δεν πας, γιατί. Εντάξει, ε, γούστα. Unboxing Planet του ρε ναι, παιδιά, έχει τόσο επιθετική διαφήμιση, Είπα, να δείσω και εγώ Antenna Plus, sorry, τα ήθελες. <laughs> ε, ναι φίλε, εντάξει, ναι, σωστό. Εμείς λέμε του 81 Snap Street πίσω στην εποχή που ψάχναμε για δουλειά ως μπουφετσίδες, barman σε κάποιο καφέ μέσω εφημερίδας οι λέξεις αβασάνιστα και αβίαστα παίζαν πολύ δυνατά Ο λόγος, οι αγγελίες εμφανίζονταν με σειρά στην εφημερίδα οπότε το αλφαβήτη των λέξεων έπαιζε πάνω πάνω, δεν το ήξερα αυτό Μα ε, γι' αυτό εποχές. ήταν. τις Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, ένα αυτό, γι αυτό το λόγο ήταν αλφαβητικά, αλφαβητικά. Γι' αυτό εγώ. το πάει. Εδώ... Εγώ θυμάμαι στους κοιμωτογράφους, ας πούμε, για ποιος ήταν ο πρώτος ε, στην λίστα κοιμωτογράφος. Το θυμάστε? Ήταν και στην... Ο Αβόρα. Το Αβόρα. Ήταν και ο... στην... Ο... Α, πώς το λένε, στην περιοχή μου. Περίμενε. Άρης. Ο Αβόρα είναι κανονικός κοιμωτογράφος. Πήγε κι άλλος όμως. Εσύ λες το Αβέρο. Στύμπω. Όχι, το Αβόρα. Λέω στον Ιπποκράτους. Στύμπω. Ναι, αυτό δεν ήταν όμως σινεμά από αυτά τα περίεργα που έτσι όπω το πήγε. Όχι, ήταν από ναι. του πιο σοβαρού κινηματογράφου. Δεν ξέρω ναι, υπάρχει ρε, ακόμα. Δε, υπάρχει, δε, ακόμα. Δε, υπάρχει, αλλά δεν το πήγα καθόλου περίεργα. με χαρά το πήγα. Α, όχι, okay, γιατί το αφασάρισα και εκεί το πήγαμε. Όχι, όχι. Όχι, okay, 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 ναι, okay. Ναι. Όχι, λοιπόν, όχι. Ε, Στεφ, Ερφ, επιτέλους podcast στο Spotify με βίντεο. Όλε, να μπορούμε καμιά φορά να σας δείχνουμε καμιά ματιά, οκ. Βέβαια, πάλι έπρεπε να έρθω εδώ για να σχολιάσω, αλλά δεν βαριέσαι. Μ, για να δούμε τι θα κάνει το Spotify με τα comments. Δεν ξέρω αν είδατε ότι βάλαμε και ε, poll στο προηγούμενο επεισόδιο. Το πάρει... Τι, Τι ήταν το poll, τι ήταν το poll. Το Πολ ήταν κάτι τύπου Ήλωνα Μάσκα. Αν θέλετε να γυρίσει ο Τίμος στους τρεις στον αέρα. Θα μου και πείτε, και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν σαρωτική πρώτα συμμετοχή. Μιλάμε για 42 ψήφους. Ε, το 69% είπε ναι και το okay. 31% όχι. Αυτό ποτέ... τώρα, τώρα να βάλουμε ένα Πολ αν θέλουμε mm. να γυρίσει ο Δημήτρης στην Ελλάδα. <laughs> <laughs> εννοείται τα βάζουμε, εννοείται. <laughs> ε, ο ο Θεοδόρ ας <laughs> Στα συνέχεια του νέου την Qualcomm και την άλλη βαχύτητα τη στα τσίψε για smartphones, όπω και του νέου τσίψε τη MediaTek, που είναι επίση πολύ δυνατό, υπάρχουν φήμε για συνεργασία τη Samsung με την ομάδα του Tensor τη Google και με την AMD για δημιουργία νέου έξινο. Με σκόπο, δεν θέλω να συνεχίσω να πιστεύω ότι θα βγει πάλι νέο έξινο. Θέλω να πιστεύω ότι η Qualcomm ε, έχει δώσει στην Samsung να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να τη φτάσει ποτέ σε επιδόσει. Mm -hmm. Τέλο πάντων, ε, DSW33. Ε, στο Trading Places, Δημήτρη, είναι το στίχημα του 1 δολαρίου και όχι στο Coming του Αμερικά. Σωστό. Όπα, όπα. Έχει, ο, μισό, μισό. έχει απόλυτο δίκιο. Είναι στο Trading Places. Αυτό που είπα όμω ότι είναι κάνει crossover. Το Coming του Αμερικά που mm -hmm. ο, ο Eddie Mercury που παίζει τον ρόλο του πυρηνίκηπα τα λεφτά που δεν θέλει να τα εξαφανίζει για να μην τα δει, τα δίνει σε δύο άστεγου που είναι τα δύο αδέρφια που έχουν μείνει άστεγοι λόγω του στοιχήματο από το trading place. Α, δεν το, το οποίο αυτό. Μάρετε, ναι, 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 το οποίο μάλιστα. Ναι, ρε, το έχει Τι μετά, άλλο το, θα το σκεφτεί Κάμει για να το να το, το δικαιολογήσει. Και, σε... μάλιστα, και μάλιστα, επειδή έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στο, στο Netflix για κάποιε συγκεκριμένε ταινίε, μία εκ των οποίων είναι το Coming του Αμέρικα, το οποίο είναι η πρώτη κομμεντή με βασιλικό ζεύγο που είναι ε, ε, μαύρη, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ότι αυτό το, αυτό το κομμάτι το έβαλε μέσα ο ίδιο ο Εντιμέρφη. Παρεμπιπτόντω είναι ίδιο σκηνοθέτη. Τζον και στι δύο περιπτώσει. Ναι. Εντάξει. Τον οποίο Τζον Λάντις έχουμε εδώ ότι αύριο, να ξέρετε. Έχουμε μια παρουσίαση που θα είναι Τζον Λάντις. Αυτό δεν oh. έχω να πω. Αντρίκο, λοιπόν... Στη, στηρίζω το ελληνικό production team, στηρίζω Antenna Plus, στηρίζω τον Τίμο, δίνω τα 5, ευρώ, ευρώ μου, για το επόμενο στίχημα. Η εκπομπή θα ανέβει στην ώρα της. Το βρήκε, τα κέλυσες. Max Bikes. Ποιο θα το λέει ότι οι Risk θα παίζαν στα ίσα του Sisk. Μα βάζαμε το ζόρι στο Πανεπιστήμιο να προγραμματίσουμε σε PowerPC και Sun, γιατί τρέχουμε όλοι στα PC και δεν είχε δέσει να κάτσει. Πήγα από το MacBook Pro Black Magic GPU σε M1 16GB και είναι η νύχτα με τη μέρα. I feel you. Με ο Μίμη. Μέχρι τώρα η καλύτερη προσφορά που έχει παίξει στο forum αυτέ τι μέρε είναι το bug στο σουηδικό MS Store που έπαιξε Forza Online 4 και 5 0,70. Το χασά. Ναι, ναι, ωραίο, ναι. ναι. ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι, η Μπούρδα πάει cloud σε αυτό το podcast. Όντω τα θέλει ο ποπό σα. Επίση, να ήταν έκπληξη που γίνει ο Δημήτρη από την Κρήτη και δεν έμπλεξε σε τραπέζια με φαγητό, φαγητό αρακές. Είναι. Είναι. Ε, και συντροφάγο ο Μαλά, λέει ο Friday, δεν σηκώνει το πόδι αυτός το συμπλέκτη. <laughs> και τέλο. <Άχι>, ο <laughs> Ναι, ε, παιδιά, έχω μια ειλικρινή απορία, λέει ο Νεκτάριο. Αν μπορεί να απαντηθεί, γιατί λύσανε τόσο πολύ μεγάλοι έμποροι ηλεκτρονικών ειδών με το να προσφέρουν την εγγύησή του. Αναφέρομαι στην επέκταση εγγύηση που προσφέρει ο Κοτσόβολο στο πλαίσιο και το public. Ορισμένε φορέ την δίνουν απλά σε εξευτελιστικέ τιμέ, απλά για να την πάρει ο πελάτη. Mm. Παίζει κάτι τέτοιο, γιατί εγώ σου έχει τύχει να ρωτήσω, οι τιμέ μόνο εξευτελιστικέ δεν ήταν. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει yeah. πράγματα. Και εγώ δεν νομίζω ότι. Πάντα δηλαδή δεν ήταν ευκαινέ, θέλω να πω. Αλλά ναι, από, την άλλη... από, εκεί πέρα, από εκεί πέρα δεν είναι που βγάζουν και το κέρδο το καλό. Αυτό είναι, απολύτω. Απλά είναι και ναι. ναι. Αλλά βέβαια, εντάξει, είναι και ένα τρόπο να βρει τον πελάτη. Ναι. Σίγουρα. Δηλαδή, αν, αν παγοράσει μια μεγάλη λυσίδα από αυτή που αναφέρει και πάρει μια επέκταση εγγύηση για δύο-τρία χρόνια για ένα λάπτοπ ή για ένα ψυγείο, μετά είναι πιο πιθανό να, να ξαναπά το κατάστημα όταν θέλει να πάρει κάτι καινούριο για να το ανταλλάξει οτιδήποτε. Οπότε σε κρατάνε σαν πελάτη. Νομίζω ότι και αυτό. Και mm -hmm. αυτό. Αλλά ε, ε, εγώ νομίζω ότι η επέκταση εγγύηση και όλο αυτό το κομμάτι λειτουργεί όπω η αιτήσια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο. Α, σωστό και αυτό. Ακριβώ καλύ... αυτό. Ναι, ναι. Δε, θα το, το αγοράσει, δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ. Ναι, okay. αυτό ακριβώ. Okay. Λοιπόν, πάμε στο σημαντικότερο θέμα τη ημέρα τη εβδομάδα. Τα γενέθλια ένα μου. Πέρα, πέρα τα, τα γενέθλια Λοιπόν, Για τον Αντένα Plus θα πω ότι όσο ήμουνα επιφυλακτικός στην προηγούμενη εκπομπή και λέω, Παι, παιδιά, ηρεμήστε, μην είμαστε τόσο επικριτικοί. Ε, okay, είναι λανσάρισμα, πάνε λίγο χάλια κάποια λανσάρισματα. Αυτή είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, όπως αποδείχθηκε ε, στη συνέχεια, μ, ήμουν εντελώς λάθος. Το, για Αποκλείεται. Ένα Μιλάμε για ένα φιασκό ε, όσο και να με πειράζει να το λέω τώρα αυτό ρε παιδί μου γιατί ξέρω ότι γίνονται προσπάθειε από πίσω ε, μιλάμε, δεν περιμένα σε καμία περίπτωση σε κάτι τέτοιο ε, νομίζω κανένα δεν το περίμενε που λέγαμε για τις δοκιμές, Δημήτρη, και όλα αυτά... υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένα σεβις... που μπορείς να τρέξεις για να φέρεις φόρτο στην υπηρεσία σου... και να δεις αν αυτή μπορεί να τα Και αν χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη. Είτε είναι σε cloud, είτε είναι σε hardware, σε band, δεν ξέρω και εγώ τι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως... από τη στιγμή που ο ανακοίνωσε ότι θα τα μάτσα τα δείχνει και ο ελεύθερος ο αντένα, εννοείται ότι έπεσε η κίνηση του αντένα Plus. Άρα δεν θα έχει θέματα. Εγώ τρεις-τέσσερις μέρες μετά που δοκίμαζα να, μπορώ να δω τα, τους αγώνες, κόλλαγε. το live stream κόλλαγε και κατευθείαν. Εγώ, εγώ πάντω που μπήκα έπαιζε κανονικά ένα και δεύτερο και πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν πάνε πάνω όλα στο ελεύθερο. Αλλά την άλλη εβδομάδα που είναι η τρίτη αγωνιστική των ομιλιών ή αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, αυτην την εβδομάδα που ξεκινάνε, τα μάτια είναι την ίδια ώρα. Yeah, τα δύο μάτια του είναι την ίδια ώρα. Άρα εκεί πέρα. αυτό. Τι θα δεν γίνει. νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη. Θα παίξει την πλατφόρμα, εγώ πιστεύω, γιατί γι' αυτό mm. ήταν. Εντάξει. αυτη ήταν η ιστορία και εδώ πέρα θα έχει ενδιαφέρον. Τι θα κάνει, θα δίνει το ένα μάτ live, το άλλο μετά. Όχι, μπορεί να το δείξει από το Antenna GR όπω το έδειξε στη, το Αγγλία-Ιράν. Απλώς... Ναι, απλό. Καταλάβει αυτό το τελικό που ήταν το πρόβλημα. Ήταν στον όγκο, η χτύπηση πλατφόρμα που, που χρησιμοποίησανε. Γιατί έχουν γραφτεί ε... ότι η πλατφόρμα ήταν μια Αυστραλιανή που δεν ήταν τέτοιο. Το CDM, ήταν το, το λέει, την κίνηση τη διαχειριζόταν οι AWS. Λίγο δύσκολο να πέσει αυτό. Δεν πέφτει. Οπότε δεν ξέρει. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι στο σετάρισμα, τι να πω. Ε, και ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε και καμία ενημέρωση, είναι και αυτό στα... Ενημέρωση ε, δεν υπάρχει. Και... ναι, είναι και αυτό ένα από τα οποία δεν μας άρεσαν στην όλη φάση. Ε, τι άλλο να πω, ε, εσύ πότε δεν δώσανε το πάντως τρει μήνες, τι την, την ημέρα που το γράφτε. Στο ίδιο μάτσε, δίπλα στο γράφτε το κοινό τσάρ και μπήκα εκείνη τη στιγμή μέσα, έπαιζε. Εμένα δεν έπαιζε και έπαιζε, και... ήθελε ένα λεπτό, ήθελε ένα λεπτό απλώς για να ξετάρει λίγο την ποιότητα της εικόνα. Παρεπτό η ποιότητα της εικόνας είναι καλύτερη στο άντε Plus από από το ελεύθερο. Η, ποιότητα της εικόνας, sorry, είναι καλύτερη στην Cosmote TV παρά στο αντένα ή στον αντένα Plus. απλά. Γι' αυτό, γιατί από ό,τι είδα παίζει με Full HD, οπότε όταν βλέπεις αντένα η, 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 ανάλυση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είδα στον αντένα και στον αντένα Plus. Ε... Στο αντένιτβι τι είναι, 720p ή 1080i, δεν έχω νομίζω... καλά. Νομίζω... Στο, στον υπολογιστή μου βγάζει setting 1080 p και με βάση την ποιότητα που βλέπω στην τηλεόραση, στην uh, 95 άρα που έχω, μιλάμε για Full HD. Εμένα στην τηλεόραση μου βγάζει 1080i, αυτό το λέω. Α, μπορεί να είναι Ναι, ναι, ναι 1080 ναι, μπορεί να είναι i, ναι, σωστά. Ο Τίμος ε... δεν ασχολείται με τα αθλητικά, οπότε δεν μην ρωτήσουμε. Τέλος πάντων... 1080, ε, 18, 1080. ναι, yeah. σωστά, δεν έχει πει, το παίρνω πίσω. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν μεγάλο θέμα αυτό που έγινε, κανένα το περίμενε. Ε, και να δω τώρα πώς μπορεί να συνέλθει ο Αντένα, απλά από αυτό το κάζο. Ε, το ότι δίνει τρει μήνες δώρο είναι ένα άλλος ένας λόγος που έχει δεχτεί απίστευτη κριτική αρνητική και δεν επιστρέφει ε, το χρηματικό ποσό που έχει λάβει. Ε, εκεί νομίζω υπάρχει κάποιο πάτημα για τους χρήστες, όπου λένε ότι αγοράζουμε την συνδρομή ε, με το σκεπτικό ότι θα, μας αναφέρει, θα δούμε 32 αποκλειστικού αγώνες, κάτι που πλέον δεν ισχύει. Φαντάζομαι θα υπάρξει συνέχεια με, συνέχεια με το συνήγορο του καταναλωτή και όλα αυτά, και οι Αλλά... Εντάξει, να σου πω κάτι. Ποιο θα ασχοληθεί τώρα, Δηλαδή πραγματικά δηλαδή, θα πάει όλη στην ήλιο του καταναλωτή για 20 ευρώ. Γιατί να μην πάει, Δημητρή. Δεν είναι αυτό σκεπτικό. Γιατί να μην πάει. Oh, δηλαδή, άμα είναι 20 και 20 και 20, ε, έτσι oh, είναι... Μαζί σου, λέω, εγώ το βλέπω από την πλευρά του καταναλωτή ότι έδωσε 20 ευρώ, πήρε 6 μήνες σε μια πλατφόρμα η οποία έχει και 2-3 άλλε σειρές που είναι προκοπής και καλή mm. δηλαδή και το η για είναι πολύ καλέ σειρέ. Έχει και πρόσβαση σε παλαιότερο περιεχόμενο του Ατένα και σε άλλε σειρέ. Δηλαδή έχει περιεχόμενο, νομίζω δεν έχει. Για να δει. Δηλαδή με 3,5 ευρώ που πληρώνει το μήνα 3,33, τώρα μάλλον είναι λάθο. 9 μήνε με 20 ευρώ. Δηλαδή είναι 2,5 ευρώ. Πόσο βγαίνει. Θε... Ναι, τόσο βγαίνει, αλλά οκ. Okay. Ε, εσύ πέσω ότι τα δίνει, τα βλέπει τίποτα πέρα από το Μουντιάλ. Εντά, μπορείς, εγώ, 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 δεν ούτε, εγώ δεν έχω δει ούτε ένα φουλ αγώνα του Μουντιάλι Άξε, παρεμπιπτόντω. Δεν έχω προλάβει. Okay. Γιατί το Μουντιάλι Άξε, όπω είναι φέτο. Εντάξει, <laughs> δεν θα, <προσπαθώ>. <laughs> θα ελεύθερο <ελέπω>, τη <ας> λέω. <laughs> Αλλά να okay. σου πω κάτι. Για μένα ένα μεγάλο λάθο του Αντένα και εκεί θα ένα νόημα ήταν ότι δεν, δεν πήρε την ευκαιρία αφού πήγαινε σε αυτή τη λογική με το Μουντιάλ να δώσει πλέον πληροφορίε στο σύστημα, στην πλατφόρμα. Δηλαδή, χρησιμοποιήσει για αυτά τα τυπικά για να δίνει πλήρω πράγμα. Πήγαμε στην πεπατημένη εντελώ ότι δίνω περιεχόμενο που είναι το γραμμικό περιεχόμενο το διαφυσικό. Δηλαδή, δεν κάναμε ναι. κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο για να πει ότι, οκ, αξίζει, δεν φίλε, να δω και του αγώνε που ελεύθερο στην πλατφόρμα. Ναι. Εδώ μιλάμε όμω, δεν έδωσαν τα τυπικά. Την μετάδοση σε live. Και σου ξαναλέω, και μου το είπαν όταν κάναμε την εκπομπή και είπα ότι εγώ είχα νόμιζα ότι το πρόβλημα είχε περιοριστεί στον πρώτο αγώνα. Τελικά το πρόβλημα υπήρχε και με την Αργεντινή. Το πρόβλημα που δοκίμαζε μετά δύο-τρει μέρε, τι επόμενε, υπήρχε πάλι 40 λεπτά μέχρι, 40 δευτερόλεπτα μέχρι να κάνει buffer και να ξεκινήσει. Και μόλι ξεκίνησε, μετά από ένα λεπτό, κόλλαγε. Έτσι δεν γίνεται. Αν εντωμεταξύ δοκίμαζα να βάλω άλλα προγράμματα τη πλατφόρμα. Παίζανε κανονικά, χωρί πρόβλημα. Στο live κόλλαγε. Εντάξει. Okay. Και σε άλλε πλατφόρμε έχει τύχει το live να κολλήσει, ε, Σου υπενθυμίζω. Παλαιότερα ξεκίνησαν. Ναι, αλλά όχι σε τέτοια. τόσο σημαντική εντάξει. διοργάνωση πρώτα και σε όχι τέτοια συνέχεια. Δηλαδή... Ε, εντάξει. εμένα μου έχει τύχει και πέρσι σε πλατφόρμα μία από τι άλλε δύο σε αγώνα βαρβάτο ελληνικό ντέρμπι. Εντάξει, να ναι, πολύ διαφημισμένο πολύ και δεν έπαιζε, δηλαδή κολούσε συνέχεια. Ναι, ναι, δηλαδή, εγώ ήμουν ο πρώτο που την περασμένη εβδομάδα είδε τον παντένα, αλλά δεν σου πω ότι δεν είναι πάντα έτσι, ούτε τον λέω. Αλλά, okay, αλλά ναι. ότι δεν δοκιμάσαν, δεν δοκιμάσαν. Ότι έπρεπε ναι, να, ναι. να το δοκιμάσουν, που λέει ο Φίλο, ναι. Ότι Ή... έπρεπε να, είχα, να είναι πιο προσεκτική, ναι. Ή να παίξει δράξει. μια χαρά από τη δεύτερη μέρα, από την τρίτη... τρίτη μέρα, οκ. Okay. Όχι να συνεχίζετε αυτό το θέμα, δηλαδή, <συμή> όλο αυτό που έγινε μου έφερε στο μυαλό ε, αντίστοιχο κάζο του CNN+. Plus. Το θυμάστε καθόλου, <συμή> ε, ναι. <συμή> ε, που έβγαλε το CNN, Plus, το CNN+, μια δική του συνδρομητική υπηρεσία, την οποία <συμή> τη σταμάτησε <συμή> στο <συμή> μήνα. Που <συμή> ε, ναι, τη <αυτό συμή> θυμήθηκες, ήταν άπατη, ήταν <συμή> epic fail. Epic fail σε ένα μήνα. Αλλά εκεί δεν υπήρχαν τεχνικά θέματα. Εκεί υπήρχε απλά όποια, ε, α, καμία συμμετοχή των χρηστών στο να γίνουν συνδρομητέ. Αυτό. Α, μα αυτή είναι η του ναι. ναι. Λοιπόν, να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Να αλλάξουμε θέμα. Θα ρωτήσω τον Τίμο. Παρακαλώ. Τι αγοράζει το Black Friday. Τι αγοράζει το Black Friday. <σχελίδι> Sony <σχελίδι> Alpha Α7-4. Α7-4. Εντάξει, δυνατό εργαλείο για ένα YouTube. Cyber TikTok, ήταν, Instagram. αλλά οκ. Okay. ναι, εντάξει, τώρα καταλαβαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν, δε χρειάζονται καθόλου. Βρήκε τίποτα άλλο, ε, Τίποτα άλλο, όχι. Δεν βρήκα τίποτα άλλο. Βρήκα μία 77 OLED LG. Την είχαν πάει από 6.000 κάπω, την είχαν πάει γύρω στα 3. Ναι. Αυτό που, okay, okay, που έλεγε αλλά... ότι οι μεγάλε σύντσε έχουν με, τι μεγαλύτερε εκτόσει τη τηλεόραση. Ισχύει αυτό. Ναι. Και Και είναι πιο εύκολο να κάνει καλύ... μείωση εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει, είναι, είναι καλή προσφορά, αλλά δεν είναι, δεν είναι για, τα μας. Ναι. Ε, για τα δικά μα. Για τα δικά μα, για το Κώστα είναι. Ναι, ισχύει αυτό. Ε, εγώ είδα άλλο. Ε, Υπηρεσίε. Ε, είδα ένα πρόγραμμα ωραίο που έγραψα συνδρομές, στο φόρο. Συνδρομές λέγονται. Συνδρομές, συνδρομές. Συνδρομές, οκ. Okay. <laughs> okay, και είχε ένα πρόγραμμα. Ε, αλλά από hardware τίποτα. Τίποτα. Δεν Πάντω, ε, ε, τελά... πάντως, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. και εγώ η αίσθηση είναι ότι δεν ήταν όπως ήταν άλλες φορές, αλλά σήμερα με το best price που ήταν ένα δελτίο τύπου θες Δευτέρα, κάνει λόγο για αύξηση παραγγελιών 40% και αύξηση τη αξία καναπή 21%. Εγώ πάντω, οι πληροφορίε ειδικέ μου λένε ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα από πέρσι και αρκετά χειρότερα. Ε, δηλαδή δεν υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Εγώ, ναι, και εγώ το, την ίδια αίσθηση έχω και την ίδια γενικώς, το ίδιο ενδιαφέρον. Mm -hmm. Και εντάξει, και το λέω αυτό γιατί βλέπω το στο λέει ότι οι δημοφιλέστερε κατηγορίε Ηταν η, η action camera και τα gaming cats και οι καρέκλε gaming και οι σκούπερ τα Ναι, και οι φρεντέ δεν θα έρουν γενικώ πολύ να ξέρετε, Και πολύ gaming. Okay. No. Και επειδή έχει γίνει πολύ καλά και οι μηχανέ τη Εσπρέσο, έγινε το εξή. Έβγαλε μια τρομερή προσφορά η Εσπρέσο. Έβαλε 60% κάτω από τι μηχανέ. Έβαλε, και άλλη μία που με, με 120 ευρώ κάψουλες παίζει τώρα μια μηχανή επίσης. Μπράβο, είχε κάτι τέτοια. 300 και πήγαν δηλαδή οι Πάντως και είχε πολύ καλές προσφορές και η Τζία, νομίζω για πρώτη φορά. Νομίζω ότι τις Τζία προσφορές εντάξει. ήταν από τις καλύτερες α, αυτή, αυτή, την πλάτη. Ναι, πλάτσα, δηλαδή η δηλαδή, τελικά είχε άλλο πράγμα, νομίζω, παρά αυτό που περιμένατε πολύ, τα ηλεκτρονικά mm. που είναι συνήθω. Ναι, δηλαδή. και, και τις ήταν και λίγο... Ε, πώς το λένε, Παραπλανητικές, γιατί σου λέει Black Friday 70% και λε: Ω τρέχα τρέχα να προλάβει. <laughs> Σάββατο 60%, Ω τρέχα τρέχα να προλάβει. <laughs> Κυριακή 50%, Ω τρέχα τρέχα να προλάβει. Ε, μισό λεπτό. Δεν ξέρω, φίλε. Έλεγε ότι είναι πρώτη μέρα. Ναι, είχε και είχε το ότι... έλεγε, αλλά ήταν αυτό που λε: αλλά και το κομμάτι του 70% τα, τα ψηλά γράμματα τα είδε που ήταν 70%. <laughs> από, από 7 Γενάρη μέχρι 26 Φεβρουαρίου, ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση. 70% α, σε όλε τις πτήσει, σε κάτι κενέ περιόδους. Ε, και μετά 70. Πήγαινε, και... έω 70 προφανώ, και μετά πήγαινε στα ε, σταδιακά, σου λέγει από κάποιο περίοδο του Μαρτίου μέχρι κάποια περίοδο του Μαου ήταν 40%. Νεκρή περίοδος προφανώς το high season του καλοκαιριού. Okay. Να. Και μετά από Σεπτέμβρη πάλι 30%. Γι' αυτό και κοιτάχαμε για Βερολίνο και έβγαινε εκεί πέρα. Ναι. Να. Και, το Λονδίνο το κλείσαμε με 40%. Κλείσαμε Λονδίνο εμεί με τον Τίμο και ένα φίλο μα, τον Βασίλη. Για πότε. Ε... Τα χαιρετίσματά μα, τον Βασίλη. Απρίλιο. Ξέρει, τα, τα πάμε να κάνουμε. Όχι, μην το πει, μην το πει. Για να μου να μου πει, να πει. Star Wars Celebration. Θα πάτε στο Star Wars Celebration. Όχι Δημήτρη μου, γιατί κάποιοι είναι σωστά fanboys. Πήγατε και στο Athens Con, τώρα, δηλαδή θέλετε να πείτε. Βεβαίως και πήγαμε. Για yeah, πες. Γιατί κάποιοι είναι σωστά fanboys. Ε, πήγαμε στην Athens Con, που έγινε και για ακόμα μία φορά μετά από 36 μήνες είχε να γίνει στην Αθήνα λόγω του COVID. Ε, Τόσο κόσμος πραγματικά δεν φαντάζεσαι. Ναι. Yeah. Πήγαμε Ρε, είχε ουρά σε φάση. Αν πηγαίναμε εκείνη την ώρα που είχε αυτή την ουρά, δεν έπαιζε να καθόμουν να μπω και κανένα λόγο. Στα VIP πρέπει να έχει 150 άτομα ουρά και στο εισιτήριο πρέπει να έχει άλλα τόσα. Το εισιτήριο πώ έχει, Ε, ε το... 8 ευρώ πρέπει να τον δει το εισιτήριο. οκ. Okay. Και. Ε... Τι είδε. Λοιπόν, είχε ένα πολύ ωραίο περίπτερο Disney Plus σε συνεργασία με Vodafone TV για τα Star Wars. Είχε, είχε το θρόνο του Boba Fett, είχε το ελληνικό Federation of Star Wars. Πώ το, το λένε, που ήταν όλοι οι Star Wars. Τέτοιο ήταν ο Darth Vader, ήταν αξιωματικοί, ήταν ο Obi-Wan, ήταν ο Luke, ήταν όλοι αυτοί. Mm -hmm. Ήταν ο R2D του. ο κανονικό απ' έξω. Γιατί υπάρχει και ο, 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 τηλεκατευθυνόμενο. Ο, 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 ο σωστό. Με του ήχου και όλα. Ο οποίο. Ήταν TIE νομίζω. Fighter και X-Wing. Ε, όπου μπορείς να μπει μέσα και είχε διαδραστικέ εμπειρίε και έμπαινε και όλο αυτό το κομμάτι. Ε, το περίπτερο της, των, του Star Wars της Disney ήταν original set από το Star Wars όπου τα φέρνει ένας τύπος από το εξωτερικό και πηγαίνει από έκθεση σε έκθεση και στείνει αυτό το συγκεκριμένο περίπτερο γιατί έχει τα original set από έξω κανονικά το backstage και όλο αυτό το κομμάτι mm -hmm. ε, Γενικότερα η παρουσία της Disney σιγά σιγά μεγαλώνει στο convention. Πέρσι είχε φέρει το life size, το πάλι TIE Fighter, τι είχε φέρει Α, επάνω. Ναι. Τώρα είχε ένα τεράστιο κεντρικό περίπτερο θηριώδες, με life size πάλι δύο διαστημόπλια τέτοια. Είχε το μπύργο, το θρόνο του Boba Fett στην είσοδο με το που έμπαινε για να κάτσεις να φωτογραφηθεί. Απέναντι ακριβώ ήταν ο Darth Vader που φωτογραφιζόντουσαν και είχε, κάνανε lightsaber μάχες και όλο αυτό το κομμάτι. Πέρα από αυτό είχε κόμικ δημιουργούς, είχαν απ' έξω, είχε πάρα πολλούς cosplayers ντόπιου και ξένους όπου και οι ξένοι κάνανε meet and greet ερχόντουσαν απ' έξω και καθόντουσαν για να φωτογραφηθούν με το κοινό τους Μάλιστα ε, Θα δούμε Ωραία, και η Μαρίνα περάστε. Θα δούμε και η Μαρίνα την Παρασκευή να δούμε τι είδε ο Παύλος νομίζω έχει κάνει ε... Ε, ναι, ο Παύλος έχει κάνει σίγουρα ρεπορτάζ εκεί πέρα. Πρέπει να κάθε πάρα πολύ ώρα. Ε, πραγματικά είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Προφανώς ξεχνούσε ότι υπάρχει COVID ή οτιδήποτε yeah, εκεί πέρα yeah. μέσα. Για, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά, κλειστός χώρος, χωρίς τα γνωστά τα κλασικά. Ε, αυτό, είχε πάρα Τιμώ. πάρα πολύ ντυμένο κόσμο. Έλα, πες το. Λοιπόν, εδώ που είμαι, θα έχει yeah. 50 με 60 χιλιάς κόσμο, δηλαδή έχει αφήσει την άθρη, δεν και δεν βλέπει. Ναι. Δημήτρη, εκεί που είσαι, όταν έρθει εδώ, θα έρθει εδώ μέσα σε δύο εβδομάδε πάλι. Έτσι όπω μα το λε. Αφού είχα, πρόσφατα, ρε. Είχα πρόσφατα κολλήσει. Εγώ έχω τη σώματα. That's what she said. Πρόσεξε, γιατί πήγε τα γελάστη με το που είπε κοντά. Που ζουν οι εργασίε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, για AWS είπα, θα τα πω την άλλη εβδομάδα. Πάμε από κοντά που θα τα πούμε. Εντάξει, Θα τα πούμε από κοντά, δεν είναι, Ελπίζω. Ε, Μα με, α, να είμαστε καλά. Αυτό. Ε, και να μην πλήξει καλά. Λοιπόν, ε, Κώστα, να πούμε αυτό που λέγαμε πριν την εκπομπή. Ναι, για τι... το θέμα που έχει βγει. Τι απέστρεψε έχει βγει. Πείτε τα. Έχει βγει ένα θέμα από Δευτέρα πρωί στα, στα μέσα. Που βγει από του ε, δημοσιογράφου του δικαστικού ρεπορτάζ που μιλάνε για μεγάλη και γνωστή εταιρεία τεχνολογία που έχει κάνει καρουζέλ και έχει 47 στελέχη τη που έχουν εμπλέξει κτλ. Αποκλείεται. Όπως, ναι, αποκλείεται. Έτσι, όπω είναι γραμμένο το μεταξύ, το θέμα από όλου του συναδέλφου του δικαστικού νομίζω ότι είναι κάποια εταιρεία που πάρα πολύ γνωστέ και δεν είναι. Δημητρή είναι, απλά δεν είναι. Τόσο, συμφωνώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλο όσο αφήνει να νοηθεί το δημοσίευμα. Ναι, είναι αυτό εννοώ. Ναι, είναι γνωστή η εταιρεία και γι' αυτό έχει και 20 εκατομμύρια είναι όλη ε, η ιστορία. Εντάξει. μπορεί να εξηγήσει δηλαδή... σε παρακαλώ τι εστί καρουζέλ, γιατί κάποιο μπορεί να το ακούει και να λέει κάτι με σεξ. Αλλά ναι, η, είναι. ή, τέτοιο, ή το, το παιδικό τη ΕΡΤ είναι <laughs> ένα καρουζέλ επίση. Επίση μπορεί να είναι στο ε. Instagram καρουζέλ, στο Facebook καρουζέλ. Ναι. Εντάξει, ουσιαστικά είναι, ουσιαστικά είναι, μια ιστορία ε, που είναι απάτη κατά του, των, των κρατικών φορέων στην ε, προεκτημένη περίπτωση που γλυπτώνε το ΦΠΑ εταιρεία. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν που... τέτοιες Ναι, υπάρχουν <laughs> τέτοιες απάτες που ουσιαστικά βέβαια, το οποίο βέβαια έχει λίγο γκρίζα ζώνη, βέβαια, είναι ότι το τέλος της ημέρας ο καναλωτής αγοράζει κάτι πολύ πιο φθηνό. Ναι, απειδή δεν αποδίδει ΦΠΑ στην ουσία, ε, ο... στην ουσία, ο... αυτός το που το πουλάει. Ο έμπορος, ναι. Ακριβώς. Εντάξει. Okay, το λέω δηλαδή ότι είναι χρόνια αυτή η ιστορία, δεν είναι καινούργια. Βεβαίω. Και, και ένα εάν... από του τρόπου άμυνα ήταν αυτό που βγάλανε με το να μπορεί να αγοράζει από τα λάπτοπ, τα κινητά ε, και τι άλλο. Ε, δεν θυμάμαι. Κι άλλη μια κατηγορία νομίζω. Αλλά και πάλι Έχει. έχουμε δει και πέρα από κάποιου πάλι εμπόρου. Ε, εδώ, εδώ, πέρα, πέρα σε αυτή την ιστορία είναι μια εταιρεία η οποία πουλούσε, πολλά, πουλούσε κινητά κυρίω μεταχειρισμένα και Μα, είχε ο, αρκετά καταστήματα. Και καινούργια, ο, και, καινούργια, ο, και καινούργια, ναι. ναι. Και online πολύ παρουσία. Αλλά δεν είναι ναι. από τι εταιρείε που είναι υπερβολικά γνωστέ, ναι. ξέρω εγώ εγώ, ιδιανομέα ή κάτι τέτοιο. Όπω φαίνεται π... να εννοείται. Ναι, 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 πάντω είναι νομίζω από τι μεγαλύτερε υποθέσει σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, πρέπει, που, ναι. Πούς, ναι. Ωραία. Για να δούμε πώ θα εξελιχθεί. τι άλλο, είδατε τίποτα. Τι, τι άλλο. Ε, εγώ θέλω να σχολιάσω γιατί να, άμα δεν είχαμε τον Elon Musk στο χώρο της τεχνολογίας θα κλείναμε τα podcast στο 20 λεπτό. Αλλά... Ε, δει, ρε, σιγά, ε, έχουμε τόσα <laughs> λέμε. Χωρίς... <laughs> τώρα <laughs> δεν έφερες για πρώτη φορά τον Elon εσύ. Σε αυτό το ναι, podcast. Αμα Εγώ δεν θέλω να τον αναφέρω καθόλου γιατί μου εκνευρίζει τι αρκετά πλέον. Τι δεν έχει κάνει. Ναι. ναι, ναι, εντάξει. Τα τελευταία που έχει κάνει είναι ότι έχει ξεκινήσει πόλεμο με την Apple. Ε, αυτό είναι το ναι, τελευταίο επεισόδιο. Δε. <laughs> δεν το πιστεύω. <laughs> ναι, 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 και αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι λέει στα tweet του ότι ε, η Apple του έχει πει να προσέχει για να προσέχει το Twitter γιατί μπορεί να το αφαιρέσει χωρίς να του λέει το λόγο. Τα ακούμε λίγο βερεσέ αυτά των τον Elon. Ε, και εκεί προσθέτει το σχόλιο δεν αρέσει το free speech στην Apple για να είμαι όλοι οι υπόλοιποι που ξέρουμε τον Ήλων. Ε, μετά ανεβάζει κάτι ωραία μιμίδια. Τύπου Ο Ήλων ότι... το πιστεύει. Ελπίζω να το, το έχει καταλάβει αυτό. Ε, ναι, ναι, ναι. Ο Ήλων το αλλά... πιστεύει. Μετά πιστεύει εκεί ότι, δουλεύει για την ελευθερία του λόγου. Παιδιά, η... δεν είναι η θεωρία συντομοσία. Δηλαδή, το πιστεύει πραγματικά ο άνθρωπο. Αν το παρακολουθείτε. Φυσικά το πιστεύει, πιστεύει Δημήτρη. Φυσικά το πιστεύει και φυσικά το πιστεύουν και πόσου άλλου οπαδού που έχει. Δηλαδή, βλέπω και στο Ινσόμνια τι τρελή. Τι... Όχι τρελή. Τι τρέλα υπάρχει με αυτό το free speech έτσι όπως το εννοούνε και δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν όρια. Ε, και ο ίδιος ο Elon Musk βάζει όρια στο free speech. Ας πούμε τον Alex Jones, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παπάρες ας πούμε, της Αμερικής, όπου, έχει, καταδικα... ναι, όπου έχει, καταδικαστεί, εκεί έθεσε μόνος του τα όρια ας πούμε, του free speech, γιατί γενικότερα λέει όποιος ε, πώς είναι, με τον νόμο τα, πώς είναι, παρανομή, δεν μπορεί να έχει λογαριασμό στο Twitter. Απ' την Εδώ άλλη. Εδώ ο ήταν για να διαλυθεί ουσιαστικά μια ομάδα NBA. Θα με τρελάτε, <σχελίδι> θα Οκ. <μετρελά. σχελίδι> okay. Γενικότερα, μην τώρα πιάσουμε το τι λέει και το τι κάνει και πόσο αυτά τα πράγματα αντικρούονται. Δεν έχει κάποια συνέπεια στι πράξει του ο ε, αλλά φαίνεται εκεί πέρα 100% μαζί του, ότι θέλει να τα βάλει με το 30% φόρο του App Store της Apple. Και γι' αυτό συντάσσεται και με την Epic. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας λέει, φόρος στο ίντερνετ, 30% τον οποίο πληρώνουμε όλοι μας και δεν το έχουμε καταλάβει. και φυσικά αυτό το 30% θα το... και από τον ίδιο, ας πούμε, το την τσέπη του ίδιου φεύγουν. Από τη στιγμή που θα βγάλει τα 8 δολάρια το Blue Verified Mark, και δεν θα μπαίνουν και τα 8 δολάρια στην τσέπη του Twitter. Όπω και να, τόσων κα... άλλων εταιριών. Να κάνω λίγο το δικηγόρο από τη διαβολή τη Apple, του Άρα, ο Ιλόν μα συμφωνεί με την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. προ αυτή την ιστορία για να κόψει κάτι την ιστορία αποκλειστικότητα. Ένα. Δεύτερον, με αυτήν την είναι από τον νέο Ιλόν. Που εγώ συμφωνώ μαζί του, ε. σε αυτό το θέμα, συμφωνώ μαζί του. Ναι, να κάνουμε τον τελικό του διαβόλου. Αν λοιπόν αυτό θεωρεί ότι είναι τα βατσιλίκια και το 30% τη Apple, γιατί αυτό λέει, αντίστοιχα λοιπόν, θα πρέπει και το Twitter, όπω και η Apple, και η Microsoft, και η Amazon και η Google, να πληρώνουν ένα τέλο στου τηλεπικιακού ε, τη παρόχου. Που ναι. ζητάνε τηλεπικοινωνιακή πάροχη εδώ και χρόνια έσοδα ναι, από τα υπερκέρδη που, υπερ που έχουν τεχνολογική κολοσσή. Γιατί σου λέει η κάθε Deutsche Telekom και η και η Vodafone του κόσμου και ότι παιδιά, οκ, αν δεν ήμασταν εμεί, δεν θα μπορούσατε να κάνετε αυτά που λέτε. Σωστό. Πολύ σωστή σύγκριση. Ωραία. Δηλαδή, θέλω να σα πω, δηλαδή, αν γυρίσει, γιατί είμαι βέβαιο ότι δεν Deutsche Telekom μου βάλει τη γυρίσει και πει στο Νίλλον. Ωραία, να σου πω, θέλω μισό τα εκατό από τα έσοδα σου. Πώ θέλω. Πισό, λέει ένα ποσοστό δίκτυα 0,03%, 0,03. Νομίζω ότι το έλλον θα έγινε όταν πήραυλο. Mm. Θα, θα γινόταν, <laughs> <laughs> α πούμε, σεξ, κατευθείαν. Όπω αντίστοιχα, α πούμε, ένα πάροχο μπορεί να την πέσει στο Netflix, στο Disney Plus και να του πει: Κοιτάξτε, ε, εσύ περνάει η κίνησή σα μέσα από το δικό μου το δίκτυο. Ε, εγώ κάνω επενδύσει για να μπορέσω να τη σηκώσω την κίνηση. Ε, αλλά. Εσείς δεν πρέπει να δώσετε κάτι προ τα Μα να το ναι. λένε αυτό, φίλε. Mm -hmm. Το λένε. Και η απάντηση από τις Google του κόσμου είναι ναι. Αλλά αν δεν ήμασταν εμείς τι θα κάνατε εσείς τα δίκτυα. <laughs> ναι, οκ. Okay. Ε, είναι κάτι το, που π, θα πω. Το και οποίο εγώ... έχει μια βάση. Έχει μια βάση. Αλλά στο App Store, ας πούμε, μπορεί να πεις αυτό που προσπαθεί να, φέρει, να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλει και άλλα App Stores μέσα, όπω είναι στο Android, όπου και η Samsung μπορεί να φτιάξει το δικό τη, η Xiaomi το δικό τη ε, και μαζί με το Play Store να υπάρχουν και τα τρία ας πούμε, σε μία συσκευή. Ε, αυτό είναι δηλαδή αυτό. Μα δεν κατάλαβε. Αυτό και μα, αν τη δηλαδή ρωτήσει την Epic, αυτό έλεγε. Mm. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά δε... εγώ είναι μονοπόλιο οι άλλοι. Δεν μπορώ εγώ να κατεβάσω τι δικέ μου εφαρμογέ μόνο mm. μου σε δικό μου App Store στο iOS. Ναι. Ακριβώς. Μέχρι τότε... στιγμής αντέχει η Apple, αλλά νομίζω αργά ή γρήγορα θα υποκύψει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φάει ξύλο. Ε, σίγουρα εκεί. Δεν θα ναι. το γλιτώσει. Ναι, ναι. εδώ, δε, εδώ δεν το γλιτώνει και θα πρέπει να κάνει το συμβιβασμό γρήγορα. Τί ναι. μου, ε, ε, τι είδες από συνέδρες? Τα απαντήσω, τι είδα από συνέδρες. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω manifest, είδα το Pepsi is My Jet. Είναι καλό αυτό ρε φίλε, το Pepsi. Ε, με, πολύ καλό. <laughs> πολύ, πολύ, πολύ έχω ψηθεί, έχω ψηθεί, Δείχνει, τι μπορεί να κάνει ένας καμένος άνθρωπος που έχει την υποστήριξη κάποιου καμένου που έχει λεφτά. Είδα το trailer φίλε, και έχω πεθάνει στο γέλιο. Πώς είπατε. Είναι πραγματική, είναι πραγματική, πραγματική, πραγματική ιστορία, πραγματική Pepsi, στον... Where, Pepsi My Jet. Netflix. Άρη... Netflix. Netflix. Αναφέρεται, τα... αναφέρεται, στο γεγονός ότι η Pepsi τη δεκαετία του 90 ήθελε να χτυπήσει την Coca-Cola. Οπότε η Coca-Cola είχε τις πωλήσει, η Pepsi είχε το coolness στις διαφημίσεις. Είχε εκεί πέρα Cindy Crawford, Michael Jackson, Shaquille O'Neal, τι άλλους είχε, ποιους είχε όλους αυτούς. Pepsi Max, δεν ξανά έγινε εδώ στην Ελλάδα. Είχε και είχε, φτια... και, είχε, φτιαξει... είχε φτιαξει... και στην Ελλάδα έπαιζε αυτό το... αυτή η διαφήμιση. Είχε φτιάξει ένα loyalty program όπου μάζευε πόντου αγοράζοντα uh, coca uh, Pepsi, κουτάκια μάζευε πόντου και το εξαργύρωνε στους πόντου και έπαιρνε διάφορα προϊόντα. Αυτό. Έπαιρνε καπέλα, μπλουζάκια και τέτοια. Και στη διαφήμιση τα τεράστια μυαλά τη Πέψη, η δημιουργική, το creative τμήμα, έβαλε 7 εκατομμύρια πόντου ένα Harriet Jet. Αυτό είναι ένα πολεμικό αεροσκάφο με 7 εκατομμύρια πόντου. Σε, σε, αυτή τη διαφήμιση δεν υπήρχε πουθενά disclaimer κάτι ότι ξέρετε, τρολάρουμε oh. και αυτά και κάποιο το πήρε στα σοβαρά. Αμερικά. <laughs> ένα ένας, ένας 20χρονο το πήρε στα σοβαρά. Άσα. Ενδιαφέρον να ακούγεται. Και έπεισε, okay. και, έπεισε, και έπεισε ένα 40χρονο εκατομμυριούχο να τον υποστηρίξει στο, yeah. στον αγώνα αυτό. Έκανε ολόκληρο business plan. Κανονικότατα, που εκείνη, την, εκείνη την περίοδο, άμα ερχόσουν στην Ελλάδα και λέγεσαι να κάνουμε ένα business plan, θα σου λέγανε άντε ναι, ρε, εδώ πέρα, εδώ κάνουμε τη φορολογική δόλυση μόνοι μας. <laughs> 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 business plan κάνουμε. Και το έκτισε, το πούλησε στον εκατομμυριούχο και τα υπόλοιπα δεν στο Netflix. Τι έγινε. Ε, πες γνωστός. Η Όχι είναι, είναι... Η αληθινή είναι το είναι. Είναι, Α, το είναι. Είναι αληθινό, αληθινότατη είναι πραγματική ιστορία. Μάλιστα. Αυτό. Άλλο. Είναι σι σιγλώ. Είδα την ταινία The Swimmers, που είναι με τι αδερφέ Μαντίνη, οι οποίε είναι Ολυμπιονίκες. Α, ah, οι Συριανές. Οι, οι Συριανές, μπράβο αυτό. Νόμι. Που δείχνει όλη την κατάσταση ε, με τους πρόσφυγες, όλα αυτά από τη Συρία και όλο αυτό το κομμάτι και πώ δημιουργήθηκε η ομάδα προσφύγων και πήγαν στου Ολυμπιακού του Ρίο και μετά στο Τόκιο και μετά όλο αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ δυνατή. Ε, τι άλλη ταινία. Αυτέ είναι οι Εγώ τι είδε, Γιατί έχω μετά σε ρωτήσω κάτι κόστα. εγώ είδα μισό μπλακάτα. εδώ και δύο μέλη. Μισό Ναι. Είδε <laughs> τον μπλακ ή το Άνταμ. Το μπλακ είδα. Το είδα. <laughs> 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 Οκ. Okay. Έχω δει και χειρότερα. Θα το τελειώσουμε σήμερα. That's what she αλλά... said. <laughs> και μαύρα και χειρότερα. Δηλαδή, εντάξει, πόσο θα oh. what said ήταν αυτό. <laughs> ε, Δημήτρη, τι θες να ρωτήσεις? <laughs> Καργή να πω ότι τελείω, τελείωσε ο πρώτος το κύκλος του Άντορ να το δείτε. Είναι πάρα πολύ καλό. Mm -hmm. Αν και είναι σχετικά αργό, αλλά είναι ωραίο. Ε, ο δεύτερος κύκλος ήταν πολύ καλύτερο, πιστεύω. Κάτι που περιμένω εδώ και τρει μέρε, θα ήθελα Κωνστάκη, να σε ρωτήσω. Πώ σου φάνηκε το τρέιλερ του Ιάτα Τζοντ 5, Ποιο τρέιλερ, Κωστάκι. Δημήτρη, μήπω έχει πάρει χαμπάρι ότι δεν έχει βγει καν τρέιλερ και βλέπει uh, fake τρέιλερ, Είδα fake αυτό που είδα. Ωχθέ oh, μου. Oh, 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 είναι. Oh, oh, oh. Πού το πέτυχε και ήθελε να με ρωτήσει, κιόλας... Κάτσε, περίμενε. Είναι μαζί με αυτό ότι η Apple θα αγοράσει τη Manchester United. <laughs> 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 όντω. <laughs> αυτό ήταν αυτό πολύ καλό. <laughs> και όμω κάποιοι το πίστεψαν και το αναπαρήγαναν κιόλα ότι όντω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να αγοράσει η Apple τη Manchester United. Όχι, κοίταξε. <laughs> εν τω μεταξύ, νομίζω το αρχικό δημοσίευμα ήταν ότι ο Tim Cook ενδιαφέρεται. Όχι, ναι. Apple έλεγε. Και ήταν από την Daily Mail. Ποιο, πώ το λένε, ένα από του πιο αξιόπιστου. Πώ το λένε. Μια από τι πιο αξιόπιστε πηγέ. Ναι, <laughs> Αλλά εντάξει, και μετά ευτυχώ. Δεν υπάρχει λοιπόν Δημήτρη Τρέλερ του Ιντιάνα Τζόνο. Θα Λάξε, βγει μέσα στο δι... δι... στο Δεκέμβριο. Θα βγει. Ξέρω, στο, στο, θα βγει. Το... Αλλά θα πάμε Avatar 2. Α, είχε και Avatar α περίπτερο στο Athens Τι είναι ε, ε, ψήνομαι, γιατί... Αυγύριο. Ναι, γιατί θέλω να δω πόσο μουφα πρέπει να είναι μια ταινία με ε, budget 370 εκατομμυρίων δολαρίων. Ε, θέλω να το δω αυτό ας πούμε. Ε, μακάρι να... Το να... Το ναι, θέλω να το ζήσω. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά θα, εντάξει, ούτε με το ένα είχα τρελαθεί. Καθόλου βασικά δεν είχα τρελαθεί. Το, ε, το, ένα, ε... έχω, το ένα, έχω, μια άποψη. Το ένα το έχει δει στο σινεμά ή στη. Συ, Σι, σε σινεμά. Τούτη, ή σε 3D. 3D σινεμά. Δεν. Δεν, δεν, δεν. Σε 3D φίλιο είναι πάρα <συνήθεια> πολύ καλό. Σε 2D είναι πιο δύσκολο να <συνήθεια> το δει. Και σε, 3D... σε 3D είναι πάρα πολύ καλό. Μάλιστα. Το έχει συνοδετήσει εξαιρετικά ο Κάμερο σε 3D. Σε 2D είναι. Να, Για Να δούμε τι έχει και έτσι. τώρα. Η ταινία του Will Ferrell με τον Ryan Reynolds την έχει δει κανένα. Όχι. Apple TV είναι αυτό. Χριστουγεννιάτικη. Apple TV. Χριστουγεννιάτικη. Ούτε εγώ. Τέλο πάντων. Πρέπει να κάτσουμε τώρα. Κουράγιο του κοιμών. Λοιπόν, αυτά. το νομικό Αγγελούδη ζήτησε να του πούμε χαιρετίσματα, να του πούμε ότι μα λείπει. Α, ευτυχώ πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο να τον καλέσει. Αυτό και εσύ Δημήτρη να τον καλέσει. θα πω. Όχι, δεν Δεν σου πέφτει, γιατί εμένα αυτό πρέπει να με καλέσει. Αυτό είναι μια ιστορία. Λοιπόν, δεν ξέρω. Όχι, αποφεύγει. Όχι, δεν με αποφεύγει. Ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, έγινε παιδιά, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Καλή επιστροφή, Δημήτρη. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Καλή επιστροφή, Δημήτρη. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Να έχουμε υγεία και του χρόνου. Χαρά. Κάντε like, comment, share αυτό το επεισόδιο. Ξέρετε τώρα εσεί. Και, και πάρτε Πάρτε μέρος στην στο ψηφοφορία στο Spotify. Ψηφοφορία, ε... γιατί μπορεί να Παιδιά, να ξεπεράσουμε τις 42 συμμετοχές που είχε ο Τίμος. <laughs> αυτό, αυτό. Ψηφίστε δύο... να γυρίσει ο Δημήτρης. Τις 42 γιατί... χιλιάδες ξεχάσα να πω. Αυτό. 42 <laughs> ψήφου και επίσης πρέπει να ξεπεράσουμε το ποσοστό που είχε ο Τίμος. Αυτό, πρέπει να πάμε στο ναι. 80%. Αυτό. 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 Έτσι. Και πριν τα Χριστούγεννα θα βάλουμε πόλ για τον Ευεργέτη. <laughs> το επόμενο μετά. Δεν μα ενδιαφέρει τι θα έγινε, παιδιά. <laughs> bye, bye. Καλή συνέχεια. Bye.